Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, στις 26 Μαΐου εκατοντάδες χιλιάδες νέοι από όλη τη χώρα θα κληθούμε να ψηφίσουμε για πρώτη φορά. Οι παλιοί και οι νέοι σωτήρες, αφού κατέστρεψαν τις ζωές των γονιών μας και τις δικές μας, θα έρθουν να ζητήσουν και την ψήφο μας. Και το ερώτημα θα είναι, ποια πρέπει να είναι η απάντησή μας σε όλους αυτούς? Μπορεί να είναι απάντηση το «δεν ξέρω», «δεν με ενδιαφέρει», «δεν ασχολούμαι»? Μα όσο δεν ασχολείσαι εσύ, φίλε, συμμαθητή, συμφοιτητή, για τους νέους, έτσι, όσο δεν ασχολείσαι εσύ, τους αφήνεις να ασχολούνται αυτοί μαζί σου. Δεν περιμένεις άλλωστε να σου το πει το κουκουέ για να καταλάβεις ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ζεις από πρώτο χέρι το άγχος, το καθημερινό τρέξιμο, ενώ η οικογένειά σου πληρώνει εκατοντάδες ευρώ κάθε χρόνο για τα φροντιστήρια. Νιώθεις κι εσύ ότι το σχολείο δεν σου δίνει ουσιαστική μόρφωση. Αντίθετα, σε εξοντώνει με τις εξετάσεις και την παπαγαλία. Και ότι σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο νέος νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να το κάνει ακόμα χειρότερο. Βλέπεις τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά στο σχολείο σου, την ώρα που σου λένε κιόλας ότι αυτό αναβαθμίζεται. Ξέρεις ότι ενώ σου λένε πως έρχεται η ανάπτυξη, το πορτοφόλι των γονιών σου είναι κάθε χρόνο όλο και πιο άδειο. Ανησυχείς για το μέλλον σου, γιατί έχεις καταλάβει ότι αύριο θα είμαστε εμείς η επόμενη βάρδια των ανέργων, των απλήρωτων, όπως είπε πιο πριν στη Φερό, των εργαζόμενων για 200, 300, 400, άντε 560 ευρώ, που έκανε την αύξηση τον κατώτατο. Αύξηση. Αν είσαι μαθητής ΕΠΑΛ, ίσως βιώνεις ήδη την εκμετάλλευση με τη λεγόμενη μαθητεία, που στην πλασάρουν σαν ευκαιρία, ενώ είναι ευκαιρία μόνο για τα αφεντικά, για να πληρώνουν μεροκάματα 5 ευρώ και να τους επιδοτεί το κράτος. Όλα αυτά τα προβλήματα, η ίδια η καθημερινότητά σου είναι που πρέπει να γίνουν κριτήριο ψήφου, και όχι το αν ο τάδε υποψήφιος είναι φίλος ή συγγενής σου, όχι αν σου φαίνεται ικανός ή ανίκανος. Κριτήριο ψήφου πρέπει να είναι τα όνειρά μας. Θέλουμε όλοι να μορφωθούμε, να έχουμε δουλειά με δικαιώματα, να ζήσουμε σε μια ανθρώπινη κοινωνία που θα φροντίζει για τις ανάγκες μας. Μας συμβουλεύουν να παρατήσουμε όλα αυτά τα όνειρα, γιατί είναι, λέει, ουτοπία, και να διαλέξουμε το λιγότερο κακό. Ας σκεφτούμε όμως. Αυτό είναι το προοδευτικό, το σύγχρονο και το νέο το 2019. Γιατί άραγε, ενώ η τεχνολογία έχει φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο, ενώ παράγεται συνεχώς όλο και περισσότερος πλούτος, όλοι εμείς, το 99% των ανθρώπων, να ζούμε όλο και χειρότερα, αντί να ζούμε καλύτερα? Μα γιατί, πολύ απλά, αυτό είναι αναγκαίο για να βγάζει το 1% οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, όλο και περισσότερα αμύθιτα κέρδη. Γι' αυτό οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά για τα σχολεία μας, γι' αυτό έχουν ρημάξει τους γονείς μας με τα δημοτικά τέλη, γι' αυτό πρέπει να πληρώσεις για να μορφωθείς, να αθληθείς, ακόμα και για να πας στο νοσοκομείο. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δολοφονούν τους λαούς και δημιουργούν χιλιάδες πρόσφυγες και θαλασσοπνιγμένους. Να λοιπόν η κλωστή που συνδέει τις εξελίξεις σε κάθε επίπεδο, τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό, με την αιτία τους. Το κεφάλαιο επιβάλλει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και οι Δήμοι, οι περιφέρειες, οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση την εφαρμόζουν. Ενιαία είναι η επίθεσή τους και γι' αυτό και ενιαία πρέπει να είναι η απάντησή μας. Ισχυρό κουκουέ παντού. Το κουκουέ. Το κουκουέ το ξέρεις. Δεν είναι σαν όλους αυτούς που σε θυμήθηκαν τώρα, λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές, και ξαμολύθηκαν με τις καρτούλες τους και τα φυλάδια τους. Οι κομμουνιστές ήταν κάθε μέρα έξω από την πόρτα του σχολείου σου για να συζητήσουν μαζί σου για ό,τι σε προβληματίζει, για να σε καλέσουν στον αγώνα, στις πολιτικές και πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, στα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ήταν όμως και μέσα στα σχολεία. Στην πράξη αντιπάλεψαν στον φασισμό. Στην πράξη πρωτοστάτησαν σε όλους τους μαθητικούς αγώνες. Συχνά
με τίμημα απειλές, αποβολές, ακόμα και συλλήψεις, όπως και στην πόλη μας πριν από 2 χρόνια. Το κουκουέ σου είπε την αλήθεια. Δεν έκανε κολοτούμπες όπως οι άλλοι. Δεν τα πήρα από κανέναν επιχειρηματία. Ούτε έχει στα ψηφοδέλτιά του συμφεροντολόγους που κάθε εβδομάδα αλλάζουν κόμμα ή στο παίζουν τάχα μου δίθεν ανεξάρτητοι. Για όλους αυτούς τους λόγους, η πρώτη μας ψήφος πρέπει να είναι κατακόκκινη. Να μην τους χαρίσουμε τα νιάτα μας. Με δυνατό κουκουέ και το κεφάλι ψηλά, να τους χαλάσουμε τα σχέδια, να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Να ανοίξουμε το δρόμο, όπως λέει, όπως είχε πει και ο Μπελογιάννης και είναι το σύνθημα της ΚΝΕ για το συνέδριό της, να ανοίξουμε το δρόμο για έναν κόσμο στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων.